το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα, κάτι που έχει να συμβεί πολλά χρόνια, είτε για τη δεύτερη είτε για την πρώτη κατηγορία, αναζητά ο Πας Γιάννενα που υποδέχεται την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι την ιστορική ομάδα της Νίκης Βόλου, σε ένα επαρχιακό ντέρμπι με έντονο το άρωμα του παρελθόντος. Οι Γιανιώτε έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα όπω ακριβώ ήθελαν, με δύο νίκε στι δύο πρώτε αγωνιστέ. Και αναζητούν την τρίτη συνεχόμενη που θα του εδραιώσει στην πρώτη θέση τη βαθμολογία, βάζοντα δύσκολα στου αντιπάλου και αναγκάζοντά του να κυνηγούν. Η αναμέτρηση δεν είναι εύκολη και αυτό το γνωρίζουν στον Πάσο που πέρα από την αγωνιστική ταυτότητα που έχει προσδώσει ο Ρενέ Πόμ στην ομάδα, ω κύριο πλέον έκτημα εμφανίζεται η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν όλα τα παιχνίδια ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Η προετοιμασία τη ομάδα ολοκληρώθηκε το Σάββατο με την τελευταία προπόνηση και ο κύριο Πόμ δεν μπορεί να υπολογίζει στου τραυματίε Μπεγκάλα, Βουτσά και Τσίρι. Ο τραυματισμό του Μπεγκάλα ενεργοποιεί εναλλακτικά σχέδια για τον Αυστριακό τεχνικό που αναζητά τον αντικαταστάτη του Σλοβάκου. Η μία επιλογή είναι η μετακόμιση του Ρίντερ στη μεσαία γραμμή και η τοποθέτηση του Δούμα στη θέση του στην άμυνα. Δεν αποκλείεται όμω το αρχικό σχήμα να επιλεγεί ο Αζίζ για τη μεσαία γραμμή με τον Ρίντερ να παραμένει στην τριάδα τη άμυνα. Αρκετό αναμένεται να είναι στο μεταξύ ο κόσμο που θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση στου ζωσημάδε και επειδή ο Πάστα πηγαίνει εξαιρετικά προ το παρόν και επειδή έχει καλλιεργήσει προσδοκίε. Επίση, ένα επιπλέον λόγο είναι και ότι το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική μετάδοση. Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ για τη μεγάλη σκεπαστή, 10 ευρώ για τη μικρή σκεπαστή, ενώ υπάρχει και το εισιτήριο των 5 ευρώ σε όλες τις θύρες για παιδιά ηλικίας έως 16 ετών. Γεννηθέντες και γεννηθήσει αντίστοιχα από το 2008 και μετά, τα Σάββατο και Αύριο Κυριακή, μέχρι την έναρξη του αγώνα στα εκδοτήρια του Εθνικού Σταδίου.